Χαίρετε αγαπητοί ακροατέ. σήμερα θα μιλήσουμε για τα λόγια του Κύριου Ισου που έλεγε στο μαθητέ τους πριν αναλυφθεί, δηλαδή μετά τη Ανάσταση πριν αναλυφθεί έλεγε επειδή υποσχέθηκε τα στείλει το παράκλητο. Το παράκλητο είναι το Άγιο Πνεύμα που είτε την ημέρα την Πεντηκοστή επειδή αυτή είναι καινή διατήκη. δηλαδή τα απόφαση του θεό να γίνει στην Καινή διατήκη, ώστε Κάθε άνθρωπο να έχει κοινωνία με το ζωντανό Θεό, αλλά μόνο όταν έτσι το άγιο πνεύμα μέσα του, επειδή το άγιο πνεύμα είναι ο ίδιο ο Θεό προσωπικά που τα κατοικεί μέσα η του. Κάθε ένα που πιστεύει στο Ευαγγέλιο ταυτόχρονα σε ολόκληρη την οικούμενη. Αυτό, αυτό είναι το απρόσιτο φω του Θεού. Επειδή ο Θεός είναι απρόσιτο φω ο ίδιο προσωπικά και είναι πνεύμα από τη φύση, αυτό είναι αόρατο. Άρα αυτό. Το απρόσιτο φω που είναι ο ίδιος ο Θεός προσωπικά έρχεται στην καρδιά του κάθε ένα που πιστεύει στο Ευαγγέλιο να κατοικεί εκεί και αυτό λέγεται ο Άγιος Πνεύμα επειδή ο Θεός είναι Πνεύμα και ταυτόχρονα ο Θεός βρίσκεται παντού ταυτόχρονα ακόμα Σηκώλαση ο Θεός είναι, αλλά η εύνοια του Θεού δεν είναι εκεί, αυτή είναι τη διάφορα, αλλά με την παντοδυναμία του βρίσκεται παντού, ταυτόχρονα ενεργεί παντού, μιλάει παντού και κατοικεί στην καρδιά τους άνθρωπους που έχουν κοινωνία με το Ιησού Χριστό, επειδή το Άγιο είναι ο Ίδιο Ιησού Χριστό με μόρφη αόρατο που μετά τη Ανάσταση αναλήφθηκε για να έρθει στη καρδιά του άνθρωπο με μορφή αόρατο. Αυτό λέγεται Άγιο Πνεύμα και παράκλητο. Παράκλητο για να γίνει για να έχει κοινωνία μαζί με κάθε ένα, για να διδάσκει κάθε ένα, επειδή όταν ο Θεό εισαρκώθηκε ήταν παράκλητο, δηλαδή φυσικό, δηλαδή επειδή έγινε άνθρωπο. Άρα αυτό ήταν πρώτο παράκληση του επειδή ήταν παράκλητο με 12 ματιτσές που περπατούσε μαζί του επίσημα και μετά της Ανάσταση τα έγινε παράκλητο σε κάθε ένα που πιστεύει στο Ευαγγέλιο επειδή τα λάβει το Άγιο Πνεύμα και όταν λάβει το Άγιο Πνεύμα τότε τα γίνει μάρτυρε του Ιησού Χριστό. Όχι μάρτυρε αυτό τι, δηλαδή αυτό που βλέπει επειδή Σήμερα ο Ισού Χριστός είναι αόρατο μετά τη ανάσταση, επειδή ο Θεό είναι αόρατο. Απλώ ενσαρκώθηκε σε κάποια φάση για συγκεκριμένα αποστολή, επειδή είχε αποστολή με τη τέληση του να θυσιαστεί πάνω το σταυρό για τη σαμαρτία το σαμαρτόλο. Αφού τέλειωσε η αποστολή, επλήρωσε, θυσιάστηκε πάνω το σταυρό, τότε μετά την ανάσταση αναλήφθηκε τότε ήρθε με μορφή αόρατο Άγιο Πνεύμα σαν παράκλητο την ημέρα τη Πεντηκοστή και είτε πάνω στους μαθητές και άλλοι άτομα που ήταν συγκεντρωμένοι με τους μαθητές μαζί ήταν 120 ψυχές όμως συνεχίζουν να γίνονται κάθε μέρα σε κάθε ένα που πιστεύει στο Ιησού Χριστό και πιστεύει στο Ευαγγέλιο του. Και τότε ταρκίζει η κοινωνία μαζί του για να μπορεί να τον αποκαλύπτει ο Θεό, για να του δίνει κάρι. Επειδή ο Θεό είναι αόρατο, τότε τα αρχίζει ο Άγιος Πνεύμα να δίνει αποκάλυψη στον άνθρωπο που ταρκίζει κοινωνία μαζί του αφού εκεί πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι και η Διατήκη και αυτή είναι η Διατήκη που ο Θεό έκαμε για κάθε άνθρωπο να έχει κοινωνία με το Θεό προσωπικά. Όχι θρησκεία αλλά κοινωνία. Κοινωνία είναι αληθινή πίστη. Επειδή τι σημαίνει πίστη. Πίστη σημαίνει να πιστεύει στο Θεό που δεν το βλέπεις. Αλλά μπορεί να τον ακούεις. Γι' αυτό λέγεται όποιο θέλει να είναι μάρτυρε. Δηλαδή αυτοιακοή μάρτυρε. Επειδή κανείς δεν μπορεί να λέει ποτέ ότι είναι αυτό τι μάρτυρε. Ε? Επειδή δεν βλέπουμε το Θεό. Αλλά μπορεί κάποιος να γίνει αυτοιακοή. Δηλαδή ακούσε το Θεό. Ακούει το Θεό. Επειδή ο Θεό μιλάει με αποκάλυψη. Μιλάει με μαρτύρια. Άρα κάθε ένα που αρκείς η κοινωνία με το Θεό τα γίνει αυτιακοή. Δηλαδή αυτιακοή μάρτυρε το Ιησού Χριστό επειδή αρχίζει να ακούει το Άγιο Πνεύμα πως του δίνει αποκάλυψη όταν αποκαλύπτει τα μυστήρια, αποκαλύπτει την, με συνόραση προφητεία, δίνει μαρτυρία επειδή έτσι ο άνθρωπο τα έχει κοινωνία με το Θεό με αυτόν τον τρόπο να τον ακούς επειδή δεν μπορούμε να το βλέπουμε, αλλά να τον ακούμε μπορούμε, αφού ο άνθρωπο έχει πιστεύει στο Ευαγγέλιο και αρχίζει κοινωνία μαζί του. Και αυτό λέγεται μάρτυρε το Ιησού Χριστό, επειδή είναι αυτιακοή αυ μάρτυρα. Αυτό είναι που εννοούσε επίση ο κύριο Ισού. Γι' αυτό πρέπει να γνωρίζετε ότι όταν διαβάζετε στην Άγια Γραφή, Α μη θεωρεί κανείς, σαν ένα ιστορικό βιβλίο. Ό,τι η Άγια Γραφή είναι ένα βιβλίο που τα παραμείνει γενιέ σε γενιέ, επειδή τα λόγια του Θεού που είναι γενιέ σε γενιέ, που δεν έχει ούτε αρκεί ούτε τέλο. Επειδή ο Θεός είναι που μίλησε. Αλλά αυτά τα λόγια έχει δύναμη, τη δύναμη του παντοδύναμου Θεού Θεό, όταν κάποιο πιστεύει. Και γι' αυτό όταν κάθε άνθρωπο διαβάζει την Άγια Γραφή, να διαβάζει με έννοια τη σκέψη του ότι γράφτηκε σήμερα, ότι ο Θεός προσωπικά μιλάει σε αυτό. Μιλάει σε μένα, μιλάει σε σένα, όταν κάθε ένα στέκεται προς τα Συνάγια Γραφή και μελετά. Επειδή έτσι ο Άγιος Πνεύμα τα έτσι και τα του μιλήσει και τα σου μιλήσει εσένα και τα μου μιλήσει. Έτσι μιλάει ο Θεός, επειδή αυτά τα λόγια παραμείνουν αιώνια. Επειδή είναι τα λόγια του αιώνια Θεό που μίλησε με την έμπνευση που έδωσε τους προφήτες και τους Αποστόλους. Γι' αυτό η, βιβλιο, η ιστορικό βιβλίο είναι βιβλίο του άνθρωπου που γεννήθηκε και πέθανε. Αλλά ο Θεός επειδή ποτέ δεν γεννήθηκε, ούτε ποτέ δεν έχει αρκή, ούτε ποτέ δεν τα πεθάνει, ούτε δεν έχει τέλος, αλλά τα λόγια του είναι λόγια που είναι το ίδιο εκτές σήμερα και αιώνια, δηλαδή ό κάθε άνθρωπο τα διαβάζει οφείλει να συνειδητοποιήσει ότι αυτά τα λόγια τα είναι γενιέ, δηλαδή να διαβάζει με τον τρόπο ότι γράφτηκε σήμερα για μένα, γράφτηκε σήμερα για σένα, γράφτηκε επειδή τα λόγια είναι τα λόγια του Θεού που είναι γεμάτη διαταγή εντολές του Θεού, πληροφορία που είναι μέσα πώς μπορεί κάποιον να πλησιάσει στο Θεό να μπορεί να ακούει το Θεό, δηλαδή να γίνει και αυτοιακοή μάρτυρα. Επειδή μπορεί κάθε ένα από εσά επίσης να πιστεύει στο Ευαγγέλιο και να αρχίζει να έχει κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα και να γίνει επίσης αυτοιακοή μάρτυρα του Ιησού Χριστό, όταν ακούει το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό βλέπετε ότι υπάρχει σε όλο τον κόσμο εκείνο που έχουν κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα, κηρύττει το Ευαγγέλιο, με το κρίσμα του Θεού, κηρύττει το Ευαγγέλιο με την αποκάλυψη, κηρύττει το Ευαγγέλιο με την μαρτυρία, δηλαδή όταν κηρύττουν, Αγγίζεται η καρδιά του σαν άνθρωπο, τα κρυφά πράγματα που έχουν οι άνθρωποι μέσα η καρδιά του φανερώνεται στην επιφάνεια επειδή είναι ο Θεός που μιλάει μέσα του. Επειδή αυτοί οι άνθρωποι έχουν κοινωνία μαζί με το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή είναι αυτιακοή. Δηλαδή ο Θεός, το Άγιο Πνεύμα μιλάει μέσα του, δίνει αποκάλυψη, μαρτυρία με λόγο γνώση και σοφία, φανερώνει τη καρδιά του σαν άνθρωπο που είναι ακροατέ, ακούνε, ώστε ο Θεός να σώσει επειδή αυτό είναι το σκοπό του Θεό να κηρύτεται το Ευαγγέλιο για να αγγίζεται η καρδιά του άνθρωπο ώστε να συμπνήσουν οι άνθρωποι από το ύπνο τη θρησκεία επειδή η θρησκεία έχει καηδεύει τους άνθρωπο και έκαμε τους ανθρωπου να κοιμούνται μεταφορικά η θρησκεία έκαμε τους ανθρωπου να κοιμούνται επειδή θεωρούν το Θεό σαν ιστορικό πρόσωπο που συνέβη και κάποια φάση θεωρούν το Θεό ότι Κάποιο πρόσωπο που δεν μιλάει, τότε περιόριζα τον εαυτό του και περιόριζα τον τρόπο σκέψη του. Αυτό είναι ύπνο. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο αποκαλεί μεταφορικά, δηλαδή παραβολικά ύπνο. Και λέει ότι πολλοί λαο, πολλοί άνθρωποι σήμερα κοιμήθηκαν. Πολλοί έγιναν τυφλοί, δηλαδή τυφλοί πνευματικά, τυφλοί στην πίστη, όχι τυφλοί φυσικά, επειδή φυσικά. Υπάρχει άνθρωποι που έχουν μάτια, αλλά πνευματικά είναι τυφλοί. Πρέπει να ξέρουμε κάτι. Ο Θεός από τη φύση είναι πνεύμα. Γι' αυτό με τα πέντε αισθήσει μα δεν μπορούμε ποτέ να ακούμε το Θεό. Πρέπει να ξέρουμε πέντε αισθήσει έχει ικανότητα μόνο εντό ο φυσικό κόσμο. Αλλά ο Θεός που είναι πνεύμα, γι' αυτό είναι αόρατο, μπορούμε να τον ακούμε μόνο όταν μπούμε στο πνεύμα μας. Γι' αυτό έχουμε πνεύμα, έχουμε άλλο ζωή μέσα μα που αποκαλείται πνευματική ζωή, δηλαδή μέσω πνεύμα μα, επειδή πνεύμα μα έδωσε ο Θεό, επειδή το σώμα μα που είναι εξωτερικό τον πήρε από το κόμμα. Αλλά το πνεύμα που είναι μέσα μα δόθηκε από το Θεό προσωπικά. Γι' αυτό βλέπουμε ότι έχουμε ζωή επειδή έχουμε πνεύμα του Θεού. Την ημέρα που το πνεύμα φεύγει στον άνθρωπο, πεσάνει ο άνθρωπο, πάει στο κόμμα, επειδή πρέπει να επισέφει στο κόμμα από εκεί που μα επαράλαβε και μας έπλασε. Επειδή πήρε το κόμμα, έπλασε τον άνθρωπο, Αντάμ, και ο Θεό έδωσε πνεύμα στον άνθρωπο και ο άνθρωπο Αντάμ έζησε. Γι' αυτό όταν φεύγει το πνεύμα, ο άνθρωπο πεθαίνει, δηλαδή τα πάει όπου ήρθαμε σιγή στο κόμα. Επειδή το πνεύμα είναι που ο Θεό έδωκε, το πνεύμα είναι που τα παραστατεί για να κριθεί προς εσάς ο Θεό. Και εμεί μπορούμε να έχουμε κοινωνία με το Θεό μόνο με το πνεύμα μας που είναι μέσα μα και το πνεύμα είναι μέσα στη συνείδηση. Γι' αυτό βλέπετε ότι η συνείδηση είναι αόρατο. Οι γιατροί ποτέ δεν μπορούν να βλέπουν συνείδηση. Ποτέ. Επειδή ο Θεό έβαλε συνείδηση σαν ένα αντικείμενα κοινωνία άνθρωπο με το Θεό επίση και ο άνθρωπο να μπορεί να διακρίνει το κακό και το καλό όταν έχει πραγματικά κοινωνία με το Θεό επειδή τα αποκτάει η ευαισθησία τη συνείδηση του για να μπορεί να κρίνει το καλό και το κακό. Και η συνείδηση είναι αόρατο σαν μάτια του γιατρό επειδή η συνείδηση είναι πνεύμα, δηλαδή ικανότητα τη συνείδηση είναι πάνω από το φυσικό κόσμο. Επειδή ο φυσικό κόσμο που εμεί ζούμε εδώ έχουμε μόνο ικανότητα στι πέντε αισθήσει μα. Αλλά πάνω από πέντε αισθήσει μα δεν μπορεί. Δηλαδή, πάνω από πέντε αισθήσει μα υπάρχει κάτι που δεν μπορούμε να αντιληφθούμε. Επειδή πέντε αισθήσει μα δεν μπορούμε ποτέ να μα οδηγήσει να ακούσουμε του Θεού. Ποτέ με τα πέντε αισθήσει μα. Πέντε αισθήσει περιορίζεται μόνο εδώ, στο φυσικό κόσμο. Περιορίζεται μόνο στα πέντε αισθήσει. Γι' αυτό οι ιατροί επίση, επιστήμονα, περιορίζεται μόνο στα πέντε αισθήσει. Πέρα από τα πέντε αισθήσει, είναι πνευματικό πράγματα από το Θεό, πέρα από το πέντε αισθήσεις, είναι αποκάλυψη που έρχεται από το Θεό, είναι ματρία που έρχεται από το Θεό, επειδή ο Θεός είναι πνεύμα από τη φύση και ο Θεός είναι αόρατο επειδή είναι πνεύμα και κατοικεί στο απρόσιτο φως που δεν πλησίαζε αυτήν την πληροφορία που δόθηκε για να ξέρουμε μέσα στην Γραφή. Αλλά μπορεί κάθε ένα από εσά σήμερα, αν αρκίζει να έχει κοινωνία με το Ισού Χριστό, με το Άγιο Πνεύμα, θα γίνει επίση αυτή ακοή, μάρτυρα του Ισού Χριστό. Όταν αρκίζει να λαμβάνει αποκάλυψη, όταν αρκίζει να λαμβάνει μαρτυρία. Και αυτή λέγεται πίστη. Επειδή πίστη δεν, δεν είναι, δεν, δεν βασίζεται σε πέντε αλλά πίστη βασίζεται σε αυτό που ο άνθρωπο δεν κατανοεί με πέντε αισθήσει. Δηλαδή, λαμβάνει πάν, εκτός από πέντε αισθήσει, επειδή έρχεται από το Θεό με υπερφυσικό τρόπο, με αποκάλυψη, με μαρτυρία. Αυτή είναι πίστη. Αλλά σήμερα η θρησκεία έχει αλλάζει, αλλάζει ορισμό την πίστη επειδή η θρησκεία αποκαλεί πίστη όταν κάποιο έχει πιστεύει και κάνει παράδοση και κάνει πώς το λένε τούτο που κανόνες, παράδοση και κανόνες, τότε η θρησκεία αυτά τα θεωρεί ότι είναι πίστη. Όχι, πίστη είναι, είναι πέρα από πέντε αισθήσεις. Επειδή πίστη βασίζεται σε αυτό που δεν έχουμε ικανότητα στο φυσικό κόσμο. Δηλαδή, πίστη είναι κάποιο να ακούει το Θεό προσωπικά. Αυτή ακούει. Πίστη είναι κάποιο να έχει μαρτυρία, να περπατήσει όπω οδηγεί ο Θεό. Επειδή ο Θεό μιλάει και οδηγεί, επειδή δίνει εντολέ, λέει να πάει έτσι, αυτό το δρόμο, να πάει να κηρύττει. Όλα αυτά χρειάζεται ο άνθρωπο να είναι ευαίσθητο στη συνείδηση του για να μπορεί να ακούει με προσοχή τι του μίλησε ο Θεός για να είναι αυτιακοή αληθινό μάρτυρα αληθινό μάρτυρα του Θεού επειδή δεν μπορεί κανείς να είναι αυτό τι μάρτυρα δηλαδή να βλέπει αλλά μπορεί κάποιος να είναι αυτιακοή μάρτυρα του Ιησού Χριστό μάρτυρα επειδή άκουσε από το Άγιο Πνεύμα έλαβε αποκάλυψη, έλαβε μαρτυρία που είναι εκτός από το φυσικό κόσμο εκτός από πέντε αυτή λέγεται πίστη. Δηλαδή πίστη είναι πάνω από πέντε στις μας. Δηλαδή η πίστη είναι κάτι υπερφυσικό. Αυτή είναι η αλήθινη ορισμό τη λέξη πίστη. Τι σημαίνει πίστη σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Αλλά η θρησκεία έχει παραμορφώσει. Δηλαδή έχει αλλάξει την έννοια τη Ορισμό τη λέξη πίστη, γι' αυτό υπάρχει πολλά θρησκεία σήμερα και κάθε ένα έχει δηλαδή εμπιστοσύνη, τα πω έτσι, ή κάθε ένα έχει πεποίθηση στη θρησκεία του, στη παράδοση και κανόνε του, νομίζοντα ότι έχουν πίστη στο Θεό, επειδή όλη η θρησκεία έχει δικά του πίστη, δηλαδή κανόνε και παράδοση του, όπω βάλουν με τάξη και όποιον δεν υπακούει τότε τον αποκαλεί αμαρτωλό σύμφωνα με το δικό τους κατανόηση και φαντασία. Όλα αυτά είναι μάταια, δηλαδή είναι μόνο φυσικά πράγματα, δηλαδή είναι μόνο πράγματα που βασίζεται σε πέντε αισθήσεις επί διάλειτινή πίστη, δεν βασίζεται σε πέντε αισθήσεις, αλλά κοινωνία άνθρωπο με το Θεό για να μπορεί ο άνθρωπο να λάβει αποκάλυψη. Αυτή λέγεται αυτιακοή, μάρτυρα. Επειδή δεν μπορούμε να το βλέπουμε ο δεν μπορούμε να γινόμαστε αυτό τη μάρτυρα, αλλά μπορούμε να γινόμαστε αυτιακοή μάρτυρα με την αποκάλυψη, με μαρτυρία. Αυτή είναι η αληθινή πίστη. Εκτό από αυτό, όλα αυτά. Όλα είναι θρησκεία και μάταια ιδεολογία τους άνθρωπους επειδή υπάρχει πολλά θρησκεία σήμερα κάθε ένα με δικό του ιδεολογία και τυρί παράδοση και κανόνες και τον αποκαλούν πίστη. Όχι, αυτή δεν είναι πίστη, αυτή είναι παράδοση την ιδεολογία τους ανθρώπου Γι' αυτό χρειάζεται ο κάθε ένα να έχει επίγνωση τη αλήθεια, ώστε εκεί, και τα αρκίτα συμπνήσει ο άνθρωπο επειδή χωρίς ο άνθρωπο να έχει επίγνωση σε αλήθεια θα είναι σαν κάποιο που κοιμούνται ακόμα. Αλλά όταν έχει επίγνωση σε αλήθεια με την αποκάλυψη ο Θεός τότε θα είναι σαν μια κουντούνη σύπνημα τη συνείδηση του άνθρωπου. Μια κουντούνη σύπνημα τότε τη σκέψη του άνθρωπου. Ο άνθρωπο θα αντιληφθεί που ήμουνα, τι κάνω εγώ, που βρισκόμαι τότε θα ζητήσει βοήθεια από το Θεό και ο Θεός τα δίνει, τα δώσει επειδή όταν ο Θεός βλέπει η καρδιά είναι πρώτη μου, τα παντήσει και τα δώσει άμεσα στον άνθρωπο επειδή ο σκοπό του Θεού είναι να σώζει τον άνθρωπο με την ευκαιρία που δίνει πριν κρίνει, δηλαδή πριν τελική κρίση. Αλλά κάθε άνθρωπο εκεί επιλογή, κάθε ένα από εσάς επίσης έχει επιλογή να γίνει αυτακοή μάρτυρα του Ιησού για να ακούσει τι του μιλάει ο Άγιο Πνεύμα που είναι ο Ιησού Χριστό με μορφή αώρα το σήμερα. Για σήμερα σας αφήνω εδώ η χάρη του Κύριου Ιησού μαζί με όλοι σας.